Κύριε Μητσιά, τι κάνετε, καλησπέρα σας. Καλησπέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σας λόγια για αυτά. Εύχομαι να επηρεάσω σήμερα και την ομάδα, να παίξει καλά. Τιμή μας που σας έχουμε στον αέρα, στο Λίμπερο. Και δικιά μου τιμή, να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα αυτά που προσφέρετε σε όλους εμάς, στις δικές μας στιγμές, στις μοναδικές μας, στις προσωπικές μας στιγμές με τα τραγούδια που έχετε πει. Σας ευχαριστούμε πολύ. Και εγώ ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Και ευχαριστώ και για την ομάδα που μου έδωσε τόσες καλές τόσα χρόνια. Σωστά, να πάμε στην ομάδα και να συζητήσουμε για την ομάδα. Αλλά εγώ αυτό που θέλω να πω είναι ότι σας ευχαριστούμε πέρα από τα τραγούδια και τις μουσικές και για αυτά που λέτε, γιατί σε μια δύσκολη εποχή έχουμε πολύ μεγάλη ανάγκη στην Ελλάδα να ακούμε κάποιους ανθρώπους να μιλάνε την γλώσσα της αλήθειας και έχοντας χάσει πάρα πολλούς σημαντικούς ανθρώπους τα τελευταία χρόνια με τελευταίο όλον τον Μίκη Θεοδωράκη, νομίζω ότι ο πολιτισμός αυτής της χώρας έχει πολύ μεγάλη ανάγκη να ακούει τους ανθρώπους τους να μιλάνε για όλα όσα μας απασχολούν. Διότι με τη δικιά σας γενιά μουσικών, σας διακόπτω συγγνώμη, με τη δικιά σας γενιά μουσικών δεν μεγαλώσαμε μόνο και αγαπήσαμε και ερωτευτήκαμε και νομίζω με τη δικιά σας γενιά μουσικών και επαναστατήσαμε και διεκδικήσαμε και αυτά είναι πιο σημαντικά, πιο μεγάλα. Έχετε δίκιο. Είμαι τυχερός που η γενιά μου έβγαλε σπουδαίους καλλιτέχνες, συνθέτες, στιχουργούς, τραγουδιστές. Είμαστε μια γενιά έτσι, η μετέπειτα, η επόμενη γενιά των πιο μεγάλων, του Πεθικού, του Γαζαντίδη, του Τσετσάνη. Συνεχίσαμε μια σωστή πορεία, πιστεύω, ας πιστεύω. Ναι, μην το πιστεύετε, είναι βέβαιο. Είναι βέβαιο, εννοείται. Όχι ότι δεν υπάρχουν και σήμερα, βέβαια υπάρχουν, πάντα θα υπάρχουν. Ουδής αν η κατάσταση ζωή αυτή. Κύριε Μητσιά, για να πάμε στο απόψινό, στο σημερινό παιχνίδι, είστε από αυτούς τους πολύ αγχωμένους για τη βραδιά στην Τούμπα απόψε? Και ναι και όχι. Και ναι και όχι. Γιατί θα ήμουν πολύ αγχωμένος αν ήταν μια ομάδα χαμηλού επίπεδου όπως είναι η Μαρσέγγι. Αλλά είναι μεγάλη ομάδα η Μαρσέγγι και δεν είμαι αγχωμένος. Και να χάσουμε πάλι θα ήταν εξευρετήσει. Πιστεύω. Και να αποκλειστεί, λέτε, ο ΠΑΟΚ, ας πούμε. Βέβαια. Αυτό. Από τη Μαρσέγγι πάλι δεν θα νιώσω άσχημα. Θα νιώσω υπέροχα αν νικήσουμε, αλλά δεν θα νιώσω και άσχημα γιατί είναι μια σπουδαία ομάδα. Και έχει κάνει και μια σπουδαία πορεία ο ΠΑΟΚ φέτος στην Ευρώπη, επιτέλους. Βεβαίως. Μέχρι αν εδώ. Κάνει και πολύ καλές μεταγραφές, 2-3 θα ήταν σίγουρα φαβορή. Αλλά δεν το είδαν στο πράγμα οι διοικούντες, πιστεύω. Φαβορή για να το πάρει, εννοείται, να κατακτήσει τον τίτλο. Ή να πάει στο τελικό. Να πάει στο τελικό. Γιατί όχι. Το πρώτο γιατί παιχνίδι το είδατε? Το είδα βεβαίως. Βεβαίως το είδα. Τι είδατε εκεί? Πώς σας φάνηκε η κόντρα, η πρώτη κόντρα? Μου φάνηκε πολύ καλή, αλλά έδειξε ότι ο ΠΑΟΚ δεν είχε δυνάμεις στο τέλος αυτό, όχι τίποτα άλλο. Αυτόν τον. Είχε το 2-3 ονόματα φρέσκα μέσα, δυνατά. Αυτό θέλει τίποτα άλλο. Καταλαβαίνετε. Παράδειγμα, ο Λίρεντς είναι σπουδαίος παίκτης. Νέος είναι. Ο μικρός, ναι. Και ο Τσιγκάρας. Ο άλλος ο Τσιγκάρας. Λοιπόν, ναι παιδιά, έχει κάποια παιδιά που άκουσα. Γιατί μην καταλάβουμε ακόμα. Προσφέρανε πολλά πράγματα οι ηλικιωμένοι. Μπορούμε και να προσφέρουν από μια θέση πίσω. Μπροστά να τα πετάνε και πίσω να αυτοί. Καταλάβατε. Ναι. Είστε υπέρ δηλαδή το να χρησιμοποιούν οι προπονητές τους μικρούς να τους μπολιάζουν γρήγορα στην ομάδα, τους ικανούς βέβαια, έτσι, βέβαια, αυτούς που δείχνουν ότι το έχουν. Ακριβώς. Δηλαδή διαβάζω χθες με λύπη ότι για τον Κούτς και το ενδιαφέρεται στην Ιταλία, τον Άννη Μπολόλιο και υπάρχει. Καλά, αυτοί τον έχουν δει, δεν έχουν δει. Αρκετές ευρωπαϊκές ομάδες. Λοιπόν, για τον Κούτσια, τον παρακολουθούν εδώ και καιρό. Ναι, βέβαια. Ακριβώς. Δεν ξέρω αν προλάβει. Το βράδυ θα παίξουν όλοι πολύ καλά και θα νικήσουμε. Ναι, να έρθουμε στο βράδυ. Έχετε δίκιο. 29.000 κόσμο
τουλάχιστον τόσα 90 εισιτήρια που έχουν πουληθεί. Εντάξει. Εάν μπορούσατε. Να... και 40.000 κόσμο. Σωστά, σωστά, σωστά. Και παραπάνω από 29 θα είναι σήμερα, θα του ξεπεράσετε του 30. Αν να μην γίνουν επεισόδια. Αν θα μπορούσατε... να μην γίνουν επεισόδια. Αυτό, αυτό ήθελα να ρωτήσω. Αν θα μπορούσατε να του πείτε κάτι, τι θα του λέγατε για την απόψινη βραδιά. Να φωνάξουν όσο θέλουμε, αλλά να μην χειροδικήσουμε. Είναι άσχημο πράγμα αυτό. Είναι άσχημο που φέρνει βάρο τη ομάδα, αν αγαπώ την ομάδα, να μην χειροδικήσουμε. Δεν κάνουν αυτά που μας κάνουν έξω οι άλλοι. Δεν είμαστε το ίδιο. Ναι, ναι, είναι ευτυχώς κύριε Μητσιά, δεν θα, έρθει, δεν θα έρθουν Γάλλοι. Αποφασίστηκε τις τελευταίες μέρες. Είχαμε ένα άγχος για την παρουσία 1.000 περίπου οπαδών της Μαρσέη. Τόσα εισιτήρια θα έπαιρναν, αλλά ευτυχώς δεν θα έρθουν. Όχι, ευτυχώς. Ευτυχώς και για τον κόσμο, γιατί άνοιξαν και 3.000 εισιτήρια παραπάνω. Μια χαρά. Μην πετάξουν αντικείμενα, μην κάνουν τίποτα. Δεν τρομάζω έναν παίκτη που να πετάξει ένα κέρμα στο κεφάλι. Δεν τρομάζω. Αντιθέτως τον επαναστατήσει έτσι. Δεν είναι. Βέβαια. Επειδή ο ΠΑΟΚ θα βρει απέναντί του σήμερα μια σπουδαία ομάδα, το είδαμε και στο πρώτο παιχνίδι. Βλέποντας το πρώτο παιχνίδι, κύριε Μητσιά, για να πάω εκεί, για κάτι που έχουμε δει δηλαδή, γιατί το βράδυ θα το δούμε. Τρομάξατε από τη Μαρσέη, δηλαδή είπατε σε κάποια στιγμή του παιχνιδιού ότι εντάξει, είναι πολύ καλύτερη από εμάς, ας πούμε, και ότι δύσκολα. Όχι, δεν τρομάξα, αλλά φοβήθηκα λίγο. Δεν δει και τον γκολ, βγήκε νωρίς το side goal αυτόν. Ναι. Όχι, δεν φοβήθηκα. Έχω εμπιστοσύνη στο Λουτσέσκο. Αν σας βάζαμε σήμερα στα αποδυτήρια λίγο πριν βγουν οι παίκτες να παίξουν αυτό το μάτς, τι θα τους λέγατε? Ότι είστε οι καλύτεροι και προχωρές. Περιμένω από σας τη νίκη μόνο και τίποτε άλλο. Και αν σας βάζαμε στο γήπεδο λίγο πριν την έναρξη του μάτς, στο κέντρο του γήπεδου, να πείτε ένα τραγούδι, ποιο θα λέγατε? Θα τους έλεγα. Τώρα δεν ξέρω ποιο τραγούδι έλεγα, αλλά όποιο θέλω να γίνει. Έκανα την υποψήφιση εκείνη την ώρα. Εμένα μου αρέσει ο Αλίτης που λέτε πάρα πολύ. Λοιπόν, από αυτά τα live που βλέπω εδώ. Ναι, ναι, ναι. Ναι, ναι. Ναι, γιατί πρέπει να γίνει, έτσι πρέπει να γίνει σήμερα. Να μην σκέφτεται τίποτα κανείς. Δεν μου λέτε, εκτός από τους μικρούς που είπατε, ποιος άλλος σας αρέσει από την ομάδα έτσι όπως τη βλέπετε, ή τι σας αρέσει γενικά στην ομάδα? Οι παίκτες του Παγκμάσου είναι πολύ καλοί όλοι. Δεν έχω πρόβλημα. Μια αδυναμία δεν έχετε? Δεν έχετε μια αδυναμία σε κάποιον? Σε κάποιο παίκτη. Mm. Όχι, μου αρέσει πολύ ο Λίρατζης, σας είπα. Ναι. Μου αρέσει πολύ ο Λίρατζης. Ναι. Και βέβαια μου αρέσει ο Ιταλός, ο οποίος είναι πραγματικά μπαγάσας, ας πούμε, σαν φάουλ είναι αξεπέραστος. Ο Κούρτιτς. Να επιδιώξουν να πάρουν φάουλ στην περιοχή. Α, για τον Κούρτιτς λέτε. Ναι, ακριβώς. Ναι. Πρώτη φάση, πρώτο λεπτό φάουλ έξω από τη μεγάλη περιοχή. Ο Πάο και Κούρτιτς. Θα ξεκινήσει έτσι σήμερα. Ναι. Συμφωνώ. Μου άρεσε πολύ επίσης, σαν αμυντικός μου άρεσε, αλλά τραυματίστηκε ο Μιχαλίδης, πάρα πολύ μου άρεσε. Ναι, είναι πολύ ωραίο παιδί. Να γίνει καλά το παιδί, να το ευχηθούν περαστικά. Έκανε εγχείρηση πριν από λίγες μέρες. Θα αργήσει, γιατί είναι δύσκολο αυτό που έκανε, αλλά πρώτα ο Θεός να επιστρέψει, να γίνει καλά το πόδι του. Και βέβαια ο Ίγκιας που είναι μια αξιόπιστη έτσι παρουσίαση στην άμυνα. Για την Αλεπού στον πάγκο δεν μου λέτε? Τι εννοείται τώρα? Το Λουτσέσκο. Ναι. Βέβαια, το είπα. Μ' αρέσει πολύ ο Λουτσέσκο. Σας αρέσει? Αρέσει. Μ' αρέσει, αρέσει. Μ' αρέσει πάνω απ' όλα που έχει ένα καλό ο Λουτσέσκο. Φανατίζει τον παίχτη. Είναι σημαντικό πράγμα αυτό. Να δίνει κουράγιο, να ξέρει ότι είναι σημαντικό. Δεν είναι όπως μερικοί προπονητές που κάθεται στον πάγκο και παίρνει ο ύπνος. Όχι, ο Λουτσέσκο είναι πολύ καλός. Πολύ καλός είναι. Έχετε ένα έτσι όπως συνηθίζουμε να κάνουμε σε τέτοιες στιγμές, όπως καλή ώρα τώρα, έχετε ένα σκορ στο μυαλό σας? Θα ήμουν ευτυχής, ήταν 2-0 ή 3-1, ξέρω εγώ. Αυτό βλέπετε και εσείς αρκετά κολλάκια βλέπετε, ε? Αρκετά γκολ βλέπετε κι εσείς. Να ρωτήσω κάτι, πώς τα βλέπετε? Έτσι είναι, ο Πάοκ είναι, και ύψη του βάθος, έτσι είναι. Έτσι είναι, έτσι. Χρόνια τώρα, κύριε Μητσιά. Χρόνια τώρα. Χρόνια, ακριβώς. Ναι. Πώς τα βλέπετε τα μάτς? Τα βλέπετε μόνος σας, μαζεύεστε φίλοι? Άλλοτε με φίλους, άλλοτε και μόνος. Η απόψινη βραδιά. Γούρια, τώρα που το είπε ο Μιχάλης, γούρια έχετε? Όχι, δεν έχω. Έλα, αλήθεια να μας πείτε. Αλήθεια, δεν πειράζει. Μεταξύ μας είμαστε. Δεν έχω.
Δεν έχω γοριά, τίποτα. Δηλαδή κάποια καρέκλα, κάποιο καναπέ συγκεκριμένο, α πούμε, τίποτα. Όχι, όχι. Άμα θα είχα, θα είχα σπάσει πολλού. Θες να ρωτήσεις κάτι, Μιχάλη, για να το πω. Φίλους που όταν το βλέπετε τους θεωρείτε γουρλίδες, οπότε να τους έχετε φωνάξει για απόψε. Έχω ένα, ναι. Έχω ένα που του λέω πάντα, θα χάσω, μου λέει, θα νικήσετε, μόνο δεν υπάρχει. Και νικάζα πάντα. Α, εντάξει. Τον βρήκατε σήμερα αυτόν? Τον βρήκα τώρα. Εντάξει. Θα πήρα λίγο. Και αν είναι... Τι γίνεται, Νίκο, το λέω. Ναι. Μου λέει, θα κερδίσω, μπα, θα χάσω, άκουσα. Το προκάλεσα να μου το πει. Δεν μου λέτε, κύριε Μητσιά, τελευταίο, οι φίλοι σας, οι περισσότεροι φίλοι σας τι ομάδα είναι? Εδώ αθηναϊκές ομάδες είναι. Αθηναϊκές. Εδώ που μένω στην καλή δίπεν είναι Ερυθρέα, έχει μισά εξήλες. Όλοι είναι πρόσφυγες εδώ πέρα. Ναι. Εδώ στην Ερυθρέα είναι ΑΕΚ, Παναθηναϊκή, Ολυμπιακή, διάφορες. Διάφορες, ε. Εντάξει. Άλλον παοξί έχετε εκεί κοντά σας να σας υποστηρίζει όταν είναι στα δύσκολα, όταν είστε? Και βέβαια έχω. Το Γιώργο που έχετε περίπτερο εδώ πέρα. Πού, γιατί εγώ έρχομαι στα μέρη σας. Πού είναι το περίπτερο να σταματήσω μια μέρα? Στη Νέα Ερυθρέα. Στη Νέα Ερυθρέα. Ναι. Ναι. Θα ψάξω τον Γιώργο, το Γιώργο τον περιπτερά. Είναι πάνω στην Θεσσαλονίκη, στο μάτσο. Το κλεισέ. Το κλεισέ. Άφησε το πόδι του άλλον. Να σας ρωτήσω, ποια είναι η τελευταία φορά που ήρθατε στην Τούμπα? Ποιο μάτσο ήταν από κοντά τελευταία φορά? Στην Τούμπα έχω καιρό να δω, πραγματικά. Γιατί ήταν έτσι οι δουλειές μου, δεν έμενα πάνω και εκεί. Ήταν κάτι καθημερινές που καθόμουν δύο μέρες και έρθατε. Αν θέλατε τώρα σε λίγο θα ανεβώ. Ναι. Στον επόμενο αγώνα που θα είμαστε. Στον ημιτελικό θα έρθετε. Στον ημιτελικό. Να σας καλέσουμε, να σας φωνάξουμε, να τα πείτε και στον Λίμπερο, να τα πείτε και στην Κοσμοτέ TV. Ό,τι θέλετε. Και να ετοιμάσετε και βαλίτσες για Τίρανα. Έχετε πάει στα Τίρανα? Έχω πάει. Α, ωραία. Εμείς που δεν έχουμε πάει, μας ξελαγίζετε κιόλας. Εντάξει, έγινε. Γεια σας, κύριε Μητσιά. Σας ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας και με την νίκη. Γεια σας. Γεια σας.